ενώ από το πρωί τα μεγάλα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν την είδηση ότι η Ρωσία εξαπέλυσε νωρίς το πρωί νέα μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους κρούζ εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κίεβο, αναμεταδίδοντας όσα ανακοίνωσαν ουκρανικές πηγές, περί κατάρρευσης των 35 από τα 39 ρωσικών drones και 2 πυράβλων κρούζ, και αφήνοντας να αιωρείται του τι τελικά συνέβη με 3 βαλιστικούς πυράβλους Ισκαντέρ που δήλωσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία ότι εκτόξευσαν οι Ρώσοι, ήρθε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με μια ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα, στην οποία συμπεριέλαβε και πλάνα βίντεο να λύσει αυτό το μυστήριο και να μάθει όλος ο κόσμος ότι η ουκρανική αεράμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτήσει τους Ισκαντέρ που είχαν ως στόχο τους 2 στρατιωτικά κλιμάκια σε τρένα, τα οποία εξαήλωσε αφού οι καταστροφές που προξένησαν ήταν πραγματικά απίστευτες. Αναλυτικότερα, το ρωσικό χτύπημα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του χωριού Μπαρβένκοβο, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνεσκ, με τους Ισκαντέρ να σκάνε ο ένας πίσω από τον άλλο και να διαλύουν τα 2 στρατιωτικά κλιμάκια που αποτελούνταν από 20 πλατφόρμες το καθένα και που μετέφεραν προσωπικό και στρατιωτικό εξοπλισμό μονάδων της 401ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από την καταγραφή της επίθεσης που έγινε με τη χρήση ενός UAV Orlan 10, οι Ρώσοι ειδικοί εμπειρογνώμονες συμπέραναν ότι καταστράφηκαν έως και 240 άνδρες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, περισσότερες από 60 μονάδες στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων 14 τοθακισμένων οχημάτων Max Pro αμερικανικής κατασκευής, 10 τοθακισμένων οχημάτων μάχης Senator καναδικής κατασκευής, 7 τοθακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, 2 οχημάτων μάχης αναγνώρισης, 5 οχημάτων επισκευής και ανάκτησης τεθωρακισμένων και περισσότερες από 20 μονάδες φορτηγών. Μιλάμε δηλαδή για έναν κανονικό ουκρανικό όλεθρο, μια εξαήλωση 2 τρένων με πολύ μεγάλο στρατιωτικό εξοπλισμό τη στιγμή που τα ελληνικά μέσα ακόμα ψάχνουν να βρουν πού πήγαν αυτοί οι Ισκαντέρ.